Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στη Βιοτεία, και συγκεκριμένα στον κάμπο της Κοπαϊδας. Ε, ένας κάμπος ο οποίος έχει χαρακτηριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένας έφορος κάμπος, ο οποίος είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα μετά της Θεσσαλίας. Όμως αυτά που στη συνάντηση με εδώ με τους αγρότες, αυτά που μου είπαν και αυτά που βλέπω, ε, μπορώ να πω ανεπιφύλακτα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Και αυτή η καταστροφή είναι σκεμμένη. Έχουν γίνει πάρα πολλέ παρανομίε και καταστρέφουν συνειδητά τον κάμπο και την αγροτική παραγωγή τη Ελλάδο. Θα εξετάσουμε κάποια στοιχεία, θα μαζέψουμε πάρα πολλά στοιχεία και πιστεύω θα τα δώσουμε στι εισαγγελικέ αρχέ και για όλη αυτή την καταστροφή κάποιοι είναι υπεύθυνοι. Κάποιοι που πραγματικά θα πληρώσουν. Εγώ είμαι αποφασισμένο επειδή αγαπώ τον αγροτικό κόσμο, αγαπώ τον πρωτογενή τομέα, θα κάνω, υπόσχομαι ότι θα κάνω τα δύνατα δυνατά να ξαναπάρει μπροστά αυτός ο κάμπος και γενικότερα να βοηθήσω τον αγροτικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα γιατί αυτή η κατάσταση δεν μας αξίζει. Κάμε μια συνάντηση, είπαμε τα προβλήματά μας, ο κάμπος ξεράθηκε, οι καλλιέργειες χαθήκανε, αδιαφορία από όλους, εσκεμμένοι ή μη, δεν ξέρω. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να αναδείξουμε το πρόβλημα. Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο δεν μας υπολογίζει κανένας, μας έχουν αφήσει το έλεος. Να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέα στην περιφέρεια Αστερεάς Ελλάδος τόσα χρόνια τι έχουν κάνει για αυτή την έρημη την κοπαίδα. Να επέμβει όμως τώρα γιατί έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Ο κόσμος, ο αγροτικός θα πεθάνει.